παρόλο που όλοι εμείς που είμαστε στην Ήπεθρο προβλέψαμε τα χειρότερα, δυστυχώς πέσαμε όλοι έξω. Δυστυχώς. Υπάρχουν πολλά αλλεργία και στο νομό μας εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη, που δεν άνοιξαν, που δεν θα ανοίξουν καθόλου φέτος τη σεζόν. Δυστυχώς τα πράγματα είναι μαύρα. Δυστυχώς θα υπάρχει έλλειψη, παρόλο που το λέγαμε και δεν το πιστεύαμε εμείς οι ίδιοι. Θα υπάρξει έλλειψη από ελαιόλαδο στην αγορά. Είναι τόσο χαμηλές οι ποσότητες. Ο καιρός βοήθησε αρνητικά ώστε να πέσουν τόσο χαμηλά τα πράγματα που κανείς δεν τα υπολόγιζε, παρόλο που βλέπαμε τις ζημιές του καλοκαιριού από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διότι αμάν κάναμε όλοι να μπει καλοκαίρι. Είδαμε ότι η ανθοφορία, η πολύ καλή ανθοφορία και η εικόνα που είχαν τα δέντρα στην αρχή της χρονιάς καταστράφηκε, αλλά πάντα κάτι περιμέναμε ότι θα πήγαινε πιο καλά, που δεν πήγε το τελευταίο διάστημα, και γι' αυτό έχουμε την εικόνα αυτή. Πάνε οι παραγωγοί στα μπέλια, στις ελιές, θεωρώντας ότι θα μαζέψουν 4-5 σακιά, 4-5 τσουβάλια καρπού και φεύγουν με ένα ή δύο. Φανταστείτε την κατάσταση. Δεν μπορούν οι παραγωγοί να καλύψουν ούτε τις ανάγκες που έχουν οι ίδιοι στα σπίτια τους. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο καιρικό φαινόμενο που είχαμε, σωστά? Στα δύο καιρικά φαινόμενα που είχαμε. Δηλαδή ο δάκος... Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα έκανε και ο δάκος δουλειά. Μετά το που έληξε το πρόγραμμα δακοκτονίας, είχαμε ένα παρατεταμένο όψιμο καλό καιρό, όπως λέγεται στα χωριά. Εκεί ο δάκος έκανε πάρτι, διότι δεν υπήρχαν ψεκασμένα ελαιόδεντρα. Είχαμε μπει στη σεζόν, οι ανθρώποι είχαν ξεχυθεί στα λιόφυτα, ραβδίζανε, δεν μπορούσε να ρεντήσει από εκεί και μετά. Ο δάκος λοιπόν, λόγω των καιρικών συνθήκων, έκανε πάρτι, αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι το παρατεταμένο καλοκαίρι, τώρα δύο μήνες, χωρίς καθόλου βροχές, έφερε τον καρπό που υπήρχε ήδη στα ελαιόδεντρα σε αθλία κατάσταση. Άλλος καρπός έπεσε, άλλος καρπός δεν μαζεύτηκε καθόλου, διότι είναι τόσο λεπτός που δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν, παρόλο με τις τιμές που υπάρχουν, ούτε καν να πάει ο παραγωγός. Και η εικόνα, σας λέω, είναι αυτή. Τι μείωση είναι αυτή τη στιγμή? Εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 80%. Πάνω από 80% που οι προβλέψεις, οι αρχικές προβλέψεις λέγανε ότι θα κινηθούμε από το 50% έως το 70% της περσινής πολύ καλής χρονιάς, διότι πέρυσι περάσαμε τους 130.000 τόνους. Υπολογίζαμε λοιπόν ότι αρχικά ότι φέτος θα παίζαμε γύρω στους 70 με 80. Τελικά το τελικό νούμερο μετά τις πρώτες ζημιές καταλήξαμε στο 30 με 40.000 τόνους και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι με βία θα περάσουμε τους 20.000 τόνους.